με μεγάλωσε η γιαγιά μου και αυτό ήταν μια ευτυχία για μένα. Θα μου πείτε, η μάνα μου πού ήτανε? Η μάνα μου είχε αρρωστήσει και ήταν στην κλινική στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν καραβοκύρης, όμορφος, ψηλός και γεμάτος καλοσύνη. Με έπαιρνε μαζί του όταν ήταν εκεί στα πανηγύρια του Λαύκου, της Μιλίνας, του Μπρομυριού. Πόσο ωραίοι ήταν όλοι τους, χορεύοντας νησιώτικα, καλαματιανά, μπάλους, γύρω-γύρω στις πλατείες με τους οργανοπαίχτες, στη μέση να προσπαθούν ποιος να κάνει τα περισσότερα τσαλίμια. Στο σχολείο στο Βόλο άρχισα να μαθαίνω μαντολίνο. Φαίνεται θα ήμουν καλός και είχα εντυπωσιάσει τον δάσκαλο, τον Σπύρο Μάγκο, τον φλαουτίστα της κρατικής ορχήστρας. Σύστησε και στους γονιούς μου να με σπουδάσουν μουσική. Δεν πέρασαν δύο χρόνια και τρέχοντας μια μέρα να πάω στο μάθημα με το μαντολίνο στο χέρι, τι έγινε? Βρίσκομαι ξαφνικά πεσμένος και το μαντολίνο με σπασμένο το μπράτσο. Η σκέψη να αντιμετωπίσω τη μάνα μου με έφερε στο λιμάνι, στον πατέρα που φόρτωνε για ταξίδι. Πήρε το μαντολίνο, βρήκε δικαιολογία για τη μάνα, ότι εκείνος το ήθελε και μου υποσχέθηκε να το κολλήσει. Ούτε το μαντολίνο ξανάδα, ούτε και τα μαθήματα βέβαια. Ο καιρός περνάει. Το 1935 ερχόμαστε στην Αθήνα. Θα ήθελα πολύ να ήμουν λόγιος για να εκφράσω όλες τις μικρές και μεγάλες αιτίες που με κάνανε να αγαπήσω και να θέλω αποκλειστικά και μόνο την κιθάρα σαν μέσο έκφρασης. Έπαιζα πρακτικά μόνος μου. Έπαιζα καλά. Ένα απόγευμα έτυχε να με ακούσει ο Γιώργος Αντωνίου του ραδιοσταθμού. Με άρπαξε, θα έλεγα και με πήγε στον κιθαριστή Νίκο Ιωάννου. Αυτός με έπεισε πως πρέπει να μάθω σωστή μουσική. Εκεί αληθινά γνωρίζω ένα άλλο κόσμο της κιθάρας, της κλασικής όπως λέμε. Ακούω για πρώτη φορά από δίσκος το Σεγκόβια, τον Εμίλιο Πουχόλ. Μου ζήτησε να ξεχάσω εντελώς όλα όσα έπαιζα μέχρι εκείνη την ημέρα για να με δεχτεί σαν μαθητή. Και βέβαια δέχτηκα. Ήταν καλοκαίρι το 1939. Έπαψα να υπάρχουν για μένα παρέες, διασκεδάσεις. Θα ρω πως ήμουν ένας καλόγερος στην πρωτεύουσα. Παράλληλα έπρεπε να σπουδάσω και θεωρητικά. Πήγα στο Ροδείο Αθηνών και νιώθω πολύ τυχερός που είχα δάσκαλο τον μαέστρο Θόδωρο Βαβαγιάννη. Έκανα και ανώτερα θεωρητικά με τον μουσουργό Κώστα Κυδωνιάτη.
Το 1955 πήρα μια μεγάλη απόφαση. Ήθελα να γίνω μαθητής στη Σεγκόβια. Πώς όμως, ρώτησα την Ιταλική πρεσβεία. Μου είπαν θα πας εκεί. Ωραία, αλλά δεν ξέρεις αν θα μείνεις. Δεν σύμφωνα, θα τα δοκιμάσω. Ξεκίνησα, πήγα. 2 μέρες γινόταν συνέχεια εξετάσεις. Όταν τελείωσαν αυτές οι εξετάσεις, συνηθισμένος από ό,τι γράφουμε εμείς, ποιος αποτυχαίνει και ποιος πετυχαίνει, κοιτάω τον πίνακα να δω αν είχα πετύχει τελικά. Δεν βλέπω το όνομά μου. Τρομάζω. Α, μα τι γίνεται τώρα. Γύρνα πάλι στην Ελλάδα και με τη μούτρα. Εν τω μεταξύ, για καλό για κακό, και για να μάθω και κάτι, ρωτάω τον Αλίρο Δίας. Είσαι ο Φάμπας. Ωραία. Πέρασες. Μα δεν είμαι. Αυτοί που είναι γραμμένοι θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Εσύ θα μείνεις εδώ. Και από αύριο αρχίζουν τα μαθήματα. Γράφτηκα και στην τάξη του Εμίλιο Πουχόλ, που έκανε τα μαθήματά του πρωί και πήγαινε και το απόγευμα στο Σεγκόβια για την κιθάρα. Αυτό κράτησε βέβαια 2 μήνες. Ήταν θερινά τα μαθήματα αυτά στην Κιτζιάνα. Εν τω μεταξύ γνωρίστηκα με πολύ καλούς κιθαριστές, όπως ήταν ο Τζο Γουίλιαμς, ο Αλίρο Δίας με τον οποίο μίλησα και ευτυχώς ήταν αυτός μπροστά μου και δεν σηκώθηκα να γυρίσω στην Ελλάδα. Η Εμινίτα Κοράλ που έγινε σύζυγος του Σεγκόβια αργότερα. Ο Τωμά Περές που είναι ένα μεγάλο όνομα στην Ισπανία τώρα. Τα μαθήματα βέβαια ήταν πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ όμορφα. Ο Σεγκόβια ήταν σε καθέναν σαν πατέρας να τον διδάξει, να τον οδηγήσει, να του πει τα μυστικά όλα. Και πραγματικά απεκόμισα πάρα πολλά από τη διδασκαλία του. Μου λέει ο Σεγκόβια του χρόνου θα ξανάρθεις. Ωραία, την άλλη χρονιά ξαναπήγα. Για δεύτερη χρονιά, αλλά δεν πρόλαβα να πάω να ρωτήσω για χρήματα. Είχε έρθει η υποτροφία πριν από 3 μήνες πριν να ξεκινήσω από εδώ. Και φυσικά άλλη μια φορά πάλι μου ήρθε η υποτροφία για το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της Ισπανίας. Πήγα λοιπόν και στην Ισπανία, έκανα το σεμινάριο, μ' άκουσε πολλές φορές ο Σεγκόβια γιατί κάθε φορά που κάναμε μάθημα, οπωσδήποτε μας κρατούσε 1/4 20 λεπτά τον καθένα, μας δίδασκε τις ερμηνείες, την τεχνική ενός κομματιού. Εγώ βέβαια είχα πάρει μια βαλίτσα με όλα μου τα έργα, με όλα τα κομμάτια που είχα αγοράσει εδώ και κάθε φορά που έβλεπα κάποιος συναδερφός μου να πρόκειται να παίξει κάτι, άνοιγα την παρτιτούρα και ό,τι διόρθωνα στο συμμαθητή μου, ποντάριζα εγώ με το μολύβι. Κράταγα σημειώσεις απάνω στην παρτιτούρα. Και έτσι αντί να κάνω τα 50 κομμάτια που έκανα προσωπικά εγώ με το Σεγκόβια, έκανα 250 με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο καθένας είχε διαφορετικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον αριθμό των ταινιών που έπαιξα. Μουσική, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου. Στις ταινίες Δράκου, Στέλλα, Αμέρικα Αμέρικα, Το κορίτσι με τα παραμύθια, Το νησί της Αφροδίτης, Τα κόκκινα φανάρια. Και να μην τα πολυλογώ, σε πάρα πολλές ταινίες, τις οποίες και δεν θυμάμαι ποιες είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο χρόνο ήταν που ο κουνιάδος μου και ο συγγαμπρός μου με τράβηξαν μια αποκριά στην πλάκα. Καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Κοιτάζω πιο πέρα, καθόταν ο Μίκης. Με την παρέα του, σε μια στιγμή ακούω. Δημήτρη, εσύ είσαι ο μοναδικός που χρειάζομαι. Τότε ανεβάζει ο Λεωνίδας Τριβιζάς τον όμηρο του Μπρένταν Μπίαμ στο Κυκλικό Θέατρο. Ήταν 16 τραγούδια και σόλα. Η παρουσία της κιθάρας στο θέατρο ήταν γεγονός και δεν σταμάτησε εκεί. Έπαιξα στην όμορφη πόλη του Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, στην οδό ονείρων του Χατζηδάκη, τον Κέσσαρα και Κλεοπάτρα του Χατζηδάκη, μην πατάτε τη χλώρη του Ξαρχάκου, ενώ είχα παίξει και στο θέατρο του Διαμαντόπουλου με την Καλογεροπούλου. Νομίζω τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Πολλές φορές και ο ίδιος ρωτιέμαι, ενώ δεν είμαι ένας χαρακτήρας τολμηρός, ρυψοκίνδυνος, πώς πήγα με την κιθάρα μου σε τόσους τομείς τέχνης. Από το
Το 1948 που έδωσα το πρώτο μου ρεστάλ, όλα αυτά τα χρόνια έδινα και ρεστάλ στις ελληνικές πόλεις, αλλά και στο εξωτερικό, που σιγά σιγά μάθαιναν για μένα και είχαν αρχίσει οι προσκλήσεις. Οι πρώτες χώρες για μένα ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, που έχω πάει πολλές φορές. Μια φορά στην Ιταλία έδωσα 15 κονσέρτα μαζεμένα, παίζοντας σε αίθουσες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Η Αγγλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Σοβιετική Ένωση, η Αυστρία, η Τσεχοσλοβακία, η Ιουγκοσλαβία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, ο Καναδάς, η Γερμανία, στο Βατικανό, η Ολλανδία. Μέσα στις εκατοντάδες ρεστάλ που έδωσα υπάρχουν και φημισμένες αίθουσες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και είμαι ο μόνος που κατόρθωσε να δώσει ρεστάλ στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η μουσική μου, θα ήθελα να σας πω, έχει αρέσει σε πάρα πολλούς συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Την παίζουν σε ρεστάλ και δίσκους. Έχουν γράψει για αυτή κριτικές πολύ επενετικές. Μεγάλη επιτυχία είχε πάντα όταν την έπαιζα και εγώ στα ρεστάλ μου. Και οι ελληνικοί χοροί μου, από όποιον κι αν παίζονται, ενθουσιάζουν. Στη μουσική, στην κιθάρα. Σαν απολογισμό γενικό θα μπορούσα να σημειώσω, όταν ξεκινούσα εγώ υπήρχαν 2-3 εραστές της κιθάρας με περιορισμένες εμφανίσεις. Σήμερα η ελληνική κιθαριστική τέχνη και οι καλλιτέχνες της έχουν μια πολύ σεβαστή θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Όπου και αν εμφανίζονται, είμαι ευτυχισμένος που στο μεγάλο βαθμό είναι μαθητές μου.